Πάμε στους τραυματισμούς που έχουμε στο ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί υπάρχει ρεπορτάζ από το ιατρικό δελτίο και πάντα ο αρμόδιος σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικός για να μας ενημερώσει και για να μας δώσει μια έτσι, πλήρη εικόνα για αυτές τις περιπτώσεις είναι ο γιατρός του Άρη, ο κύριος Βαγγέλης Πανταζής, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Κύριε Πανταζή, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, είχατε δουλειά αυτή την εβδομάδα? Όχι, εντάξει, για τον Άννα εννοείται το για τον Ούγκο Σόζα, εντάξει, ήταν αναμενόμενο για μας. Το γνωρίζαμε αυτό και κάποια στιγμή θα γινόταν. Αυτό, κύριε Πανταζή, από πότε είχατε εικόνα έτσι ότι υπάρχει αυτό το θέμα? Μετά το παιχνίδι και πιο παλιά, δηλαδή είχε κάποιες ενοχλήσεις στο Ούγκο, μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο έγιναν λίγο πιο έντονα τα πράγματα. Α, πάμε τόσο παλιά. Έχουμε ένα πρόγραμμα με φυσιοθεραπείες, με ασκήσεις ενδυνάμωσης και κάποιες ενέργειες τα κατάφερνε και κάποιο διάστημα αρκετά καλά, ανταποκρινόταν στη θεραπεία, αλλά τις τελευταίες 10 μέρες πλέον δεν μπορούσα να αυτή η όλη συντηρητική θεραπεία δεν μπορούσε να τον βοηθήσει και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε το χειρουργείο. Ναι. Στο οποίο υποβλήθηκε σήμερα στην Αθήνα, δεν κάνω λάθος. Ναι, στην Αθήνα υποβλήθηκε από έναν συγκεκριμένο γιατρό σε λαπαροσκοπική χειρουργική. Και πιστεύω ότι θα πήγαν τώρα τα πράγματα. Και πλέον περίπου σε 4 με 5 εβδομάδες πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος να παίξει. Α, να παίξει κιόλας, όχι απλά να μπει στις προπονήσεις. Ναι, δηλαδή στις προπονήσεις θα μπει σε ένα μήνα. Σε 3 εβδομάδες θα μπει στις προπονήσεις. Α, σύντομα. Εντάξει, είναι καλό και θετικό. Εντάξει, όχι, βέβαια δεν μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος είναι λογίστος βασική επιλογή φέτος τόσο πολύ, αλλά σίγουρα είναι μια επιπλέον. Στη διάθεση του προπονητού. Μονάδα, ναι, και για να είναι στη διάθεση του προπονητή. Στην οποία διάθεση του προπονητή περιμένουμε να δούμε αν θα είναι και ο Νικολά Ντιγκινή για το μάτς με τον Ατρόμητο. Γιατί με αυτό είχαμε θέμα. Είχε μια ανασφίξιμο στη γάμα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Υποβάλλεται σε φυσικοθεραπείες. Αύριο θα κάνουμε ένα τεστάκι να δούμε πώς θα είναι. Ναι. Και αν ενοχλεί θα δούμε. Ναι. Αν δεν προπονηθεί αύριο, φαντάζομαι ότι τίθεται αυτόματα και το κάνω. Προφανώς θα κάνουμε μια μαγνητική. Ναι. Γιατί δεν θεωρήθηκε ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό που είχε. Και, ναι. Και από εκεί πέρα θα καθοριστεί το νέο πλάνο αποκατάστασης. Ναι. Και θα είναι νοκάουτ για το μάτς Κυριακής, φαντάζομαι. Και δεν θα είναι στη διάθεση του. Ναι. Του Σάβα Παντελίδη. Πάντως, εντάξει, είστε γιατρέ 21 χρόνια στον Άρη, έχετε ζήσει πολλές αλλαγές προπονητών, ζείτε πλέον ακόμα μία και σχετικά νωρίς στη σεζόν και έχοντας έτσι αυτή την εμπειρία και έχοντας γνωρίσει τόσους προπονητές, νομίζω θα θέλαμε και ο κόσμος θα ήθελε έτσι τη δική σας πρώτη γνώμη για το Σάβα Παντελίδη μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κριτικάρω ούτε προπονητές ούτε ποδοσφαιριστές. Για μένα είναι όλοι το ίδιο καλοί φίλοι. Ναι. Προσπαθώ να τους βοηθήσω και εγώ όσο μπορώ από τη δικιά μου πλευρά, αλλά από εκεί πέρα κρίση και δεν θέλω. Πώς τον ζείτε εσείς, όχι τόσο σαν κρίση, πώς τον ζείτε εσείς αυτό το πρώτο διάστημα? Εντάξει, φαίνεται άνθρωπος θετικός, με φρέσκες ιδέες και πιστεύω θα βοηθήσει και ο Σάββας στην ομάδα. Ναι. Και νομίζω ότι βλέπετε κι εσείς ότι ήδη σε αυτά τα δύο παιχνίδια φαίνεται ότι ο Άρης να παρουσιάζει μια κάπως πιο βελτιωμένη εικόνα. Δεν θέλω να κρίνω. Για μένα είναι η ομάδα πάντα πολύ καλή και όλοι είναι πολύ καλοί. Και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Σφίγγα, Βαγγέλη, σου φανταζείς, δεν το πιάνεις. Άμα δεν θέλει να το πιάσει, δεν το πιάνει με τίποτα. Λοιπόν. Έχει πάνω σε τη γνώμη του. Εντάξει, εννοείται ότι είναι και λίγο ιδιαίτερη θέση του και δύσκολη για να την εκφράσει.